Εγγένεια της έκθεσης λαογραφικών στοιχείων νέας ζύχνης του Γιώργου Καράμπαμπα πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο φουαγέ του Διπεθεσσερών. Όπως ανέφερε ο κύριος Καράμπαμπας, όλο το εγχείρημα ξεκίνησε σαν χόμπι όταν βγήκε στη σύνταξη. Ήταν ένα χόμπι δικό μου που έγινε μετά από τη σύνταξη που βγήκα στα 65, στα 70 μου άρχισα να κάνω διάφορες αυτές οι εκδηλώσεις, έγραψε ποίηματα. Το δημοτικό το έβγαλα με τα βίας. Το πήρα λόγω ηλικίας στο απολυτήριο με 6. Αλλά σήμερα γράφω και δημοσιεύω σε εφημερίδες προπαντός πολιτική σάτιρα. Έχω στα πλαίσια μου, έχω και ποίηματα εδώ. Όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λαογραφία και την κουλτούρα της νέας ζύχνης όπως και ιστορικά γεγονότα από το 1862. Θα δει τη λαογραφία και την κουλτούρα της περιοχής μας. Ιστορικά γεγονότα από το 1862 όπως πτωχεύσεις, πυρπολήσεις, εκτελέσεις, δικαστήρια, τα πάντα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 7 Οκτωβρίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 7 Οκτωβρίου και η έναρξη θα γίνεται από το πρωί τις 10 μέχρι τις 2 η ώρα. Πώς αισθάνεστε που έχετε την ευκαιρία να εκθέσετε το ποίηματά σας? Είπα όταν βγήκα στη σύνταξη, είπα δεν θα περιμένω επειδή βγήκα σύνταξη να πεθάνω. Θα πεθάνω όρθιος. Παρόλο που κοντεύω τα 90 μου, ακόμα τρέχω. Όσο ζω στα πόδια, προσπαθώ.